Τώρα την Ναι. κομπή των αυτοκινήτων που πηγαίνει, ανοίγουν οι πόρτες και περιμένουμε να δούμε αν θα κατέβει κάτω, αν θα τα καταφέρουμε να τη δούμε. 33χρονη. Είμαστε μέσα πλέον στην Ευελπίδα. Νοούμε στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων. Αυτό που βλέπετε δεξιά και αριστερά, τα κτίρια των δικαστηρίων. Η αυτοκινητοποίηση μας περιέγραψε ο Κώστας Παπαδόπουλος. Η αλήθεια ότι έφτασε ταχύτατα στην Ευελπίδα. Προφανώς είχε ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο η αστυνομία για τη μεταφορά της 33χρονης Ρούλας Πισπυρίγκου. Τι βλέπετε, μάλλον εκεί λογικά εικάζουμε ότι είναι ανάμεσα στους άνδρες της ασφάλειας που μεταφέρεται, δεν προλάβαμε φυσικά να την δούμε. Πλήθος κόσμου. Και δημοσιογράφοι. Και φωτορεπόρτερ, κάμεραμέν και φυσικά ένας κλειός από αστυνομία γύρω για να γίνουν όλα γρήγορα και με ασφάλεια. Το πόσα αυτοκίνητα εντυπωσιάζομαι ήταν συνοδεία του δικού της αυτοκίνητου. Ομολογώ, τέτοιο πράγμα έχω να δω. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Τέτοιο αυστηρό πλαίσιο, ταχύτητα, μυστικότητα, θα τολμήσω να το συγκρίνω με τις εποχές της σύλληψης μελών της δρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Δηλαδή, τέτοια επιχείρηση, ναι. Για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ναι, ναι. Και άρα τώρα αυτή τη στιγμή έχει περάσει λοιπόν την πόρτα των δικαστηρίων, οδηγείται στην ανακρίτρια, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία, πρόθεση της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Ξεκινάει λοιπόν η ανάκριση, είναι το πρώτο επεισόδιο πλέον στο νέο κεφάλαιο που μετά την τροπή που πήραν χθες τα πράγματα από χθες το απόγευμα, τα λέγαμε εδώ από το πρωί, από τη στιγμή λοιπόν που ανοιχνέθηκε η φαρμακευτική ουσία και τα μήνυ στην Τζορτζίνα, όλα άλλαξαν. Τώρα είναι κατηγορούμενοι για δολοφονία στην ανακρίτρια. Πάμε να επιστρέψουμε στην Φωτεινή. Και...